Γεια σας, Tech Series! Γεια σας, Tech Series! Τι θα δούμε σήμερα, Αλέξη? Το καλύτερο χειριστήριο για PS4, Μιχάλη. Αυτό είναι. Nacon. Και ποιο Nacon, φίλοι και φίλες? Revolution Unlimited Pro Controller. Αυτό είναι. Στην ουσία έχει τα χαρακτηριστικά που είχε το Pro Controller το προηγούμενο. Απλά το συγκεκριμένο σας έχει και αυτό που ζήτησαν όλοι όσοι το χρησιμοποιούσαν. Να το κάνει και wireless, δηλαδή να επιλέγετε αν θα παίξετε ενσύρματα ή ασύρματα. Το προηγούμενο ήταν μόνο ενσύρματο. Βλέπω ένα πολύ σημαντικό γενικά για τα χειριστήρια, είναι μια θήκη, Δημήτρη. Και μέσα εκεί υπάρχει όλη η μαγεία. Το ανοίγω. Στο έχει για να το αποκαλύψω όπως τα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων. Που είναι καλυμμένα και το κάνει μια τσάφα έτσι και... Αυτό είναι. Καλώδιο, το οποίο είναι USB 3 μέτρα. Πολύ μακρύ, πολύ μακρύ, για να μην χρειάζεται να είσαι μπροστά στην οθόνη να παίζει έτσι. Receiver, που το βάζει μέσα στο PS4 και μεταδίδει το σήμα. Ακριβώς. Μπαμπάτσικο, ε! Μπαμπάτσικο. Δεν συγκρίνεται με το PS4 κανονικό, είναι τεράστιο αυτό, ρε. Εργαλειοθήκη. Γιατί να πούμε ότι είναι ένα custom χειριστήριο. Στην ουσία το προσαρμόζεται ανάλογα με τα γούστα σας. Ακριβώς η αίσθηση είναι στο χέρι, περισσότερο στο χειριστήριο Xbox. Εμένα προσωπικά με βολεύει γιατί έτσι έχω μάθει να παίζω και είχα δυσκολία με τα άλλα χειριστήρια. Του PS4. Πέρα από τα κουμπιά τα οποία έχουμε μάθει ότι έχει το PS4, υπάρχουν άλλα 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Πλήκτρα αυξομοίωσης του ήχου στα ακουστικά, γιατί κουμπώνουν για ακουστικά πάνω. Έτσι, κουμπώνουν ακουστικά. Έχεις mute στο μικρόφωνο αν θέλεις, συμπλύνεις τον ήχο και έχεις και 3 ακόμα ρυθμίσεις, οι οποίες είναι: πρώτον, αν θα το δουλεύεις ασύρματα ή ενσύρματα, το βλέπεις. Εδώ για να αλλάζεις άμεσα τα προφίλ σου. Ναι. Και εδώ που στο γυρνάει 1-2 EPC. Δηλαδή, γιατί είναι και χειριστήριο και PC compatible. Το αφήνω εδώ και θέλω, Αλέξη, να δούμε την εργαλειοθήκη με τα ανταλλακτικά του. Αυτό είναι. Λοιπόν, βαρύδια εδώ βλέπω. 4 γραμμάρια. 10 γραμμάρια και 16 γραμμάρια. Οι δύο μοχλοί που τους αλλάζεις. Εδώ βάζεις τα βαρύδια. Να βάλω, ας πούμε, 10. Βάλε το μεσαίο. 10 κιλά. Τι κιλά, ρε Αλέξη. Γραμμάρια. Βάλεις το 1-6 και το άλλο 16, να είσαι έτσι, να στραβώς, να είσαι σαφαζός. Για να το δω. Και ήδη είναι πιο βαρύ, Μιχάλη. Ναι. Άμα θες, ας πούμε, να έχεις ένα πολύ βαρύ χειριστήριο και να το νιώθεις, βάζεις τα 16 κιλά. Γενικά είναι τα 16 γραμμάρια. Ακριβώς. Είναι και ένα ανθεκτικό χειριστήριο που έχουμε διαβάσει. Η ρύθμιση του βάρους μπορεί να έχει άλλη χρηστικότητα. Το πόσο εκνευριστικός είναι ο αντίπαλός σου. Σε κερδίζει συνέχεια. Και σε τσατίζει και σε κοροϊδεύει και σε ειρωνεύεται, βάζεις 16 γραμμάρια, του το φέρνεις στο κεφάλι, μεγαλύτερη ζημιά. Το χειριστήριο αντέχει, το κεφάλι του αντιπάλου δεν αντέχει. Για δες και εσύ. Καταρχήν είναι πολύ ωραίο, κοίτα. Grip πίσω λάστιχο. Τι μου λέει, είναι ωραίο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι καινούργιο, παιδιά, ότι τώρα έχει λίγο καιρό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Είμαστε τυχεροί να είμαστε από τους πρώτους, αν όχι πρώτοι που το δείχνουμε. Αρχικά με τα triggers. Είναι πολύ μαλακή, δεν έχουν τόσο απότομη επαναφορά, ναι. Και τα bumpers είναι σχετικά καλά. Μου αρέσουν πολύ οι μοχλοί που είναι χαλαροί, δεν κολλάνε, ας μην καταλάβεις. Είναι πολύ smooth. Αυτά είναι καλά που δεν εξέχουν. Γιατί, ας πούμε, σε άλλα του είδους υπάρχει πιθανότητα να τα πατήσεις κατά λάθος και να πετάξεις, ξέρω εγώ, χειρογοβίδα είναι όταν θες. Ενώ αυτά που είναι μέσα δεν τα πατάς σε κατά λάθος και είναι καλό. Ναι, είναι μέσα. Δηλαδή πρέπει να βάζεις τα χέρια σου, τα δάχτυλά σου, να θες να τα πατήσεις. Δηλαδή έχει άλλο grip, τα πιάνεις μετά έτσι εδώ. Δουλεύεις και αυτά τα δάχτυλα. Ναι. Και μετά παίζεις 2 ώρες με όλα τα δάχτυλα και πας σπίτι και είσαι σαν το Hawking, το αστροφυσικό, τι ήταν. Για να τα βγάλω αυτά να δούμε. Έτσι βγαίνουνε, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Τόσο απλά. Για τους μοχλούς δεν είναι αποστάτες αυτά, είναι τα joystick shafts. Στην ουσία αλλάζει το πάχος της ροδέλας η οποία μπαίνει στο joystick. Αυτό στην ουσία αλλάζει τη διαδρομή του joystick. Δηλαδή αν είναι λεπτό έχει πιο μεγάλη διαδρομή, αν είναι το χοντρό έχει πιο μικρή διαδρομή. Βάλε το χοντρό, Αλέξη, να δεις. Ωραία. Καταλαβες. Α, ναι. Έχει πιο μικρή διαδρομή τώρα. Που σημαίνει ότι μπορείς να ανεβάσεις, ας πούμε, sensitivity τώρα πιο μεγάλο για να παίζεις. Το joystick τερματίζει πιο εύκολα, δεν σου έχει μεγάλη διαδρομή. Τι σημαίνει ότι ο παίκτης σου δεν είναι τον τρέχει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Τον έχει πιο για τρίπλες. Δεν τον έχει για άνοιγμα. Αυτό είναι πάλι ανάλογα στο παιχνίδι που θέλεις και στο πώς έχεις συνηθίσει να παίζεις. Gran Turismo. Π.χ. Αν βάλεις το παχύ, το τιμόνι δεν θα στριβεί 45 μέρες. Εντελώς, ακριβώς. Ήταν ένα πολύ σωστό παράδειγμα. Αλλάζουν και
η μοχλή πάνω. Αυτή που είχε πάνω ήταν κουρμπαριστή στη μέση, δηλαδή είχαν εσωτερική κούρμπα. Η ανταλλακτική τους έχουν εξωτερική κούρμπα, δηλαδή βγαίνουν λίγο παρά έξω. Είναι ή ίσια ή λίγο παρά έξω. Αυτό είναι προς τα μέσα. Και είσαι και ο κονιόρδος και έτοιμος να φύγεις, ε. Και το βάζω αυτό εδώ πέρα έτσι. Εδώ. Παίρνεις και το χειριστήριο και πας όλα τα τουρνουά του κόσμου μετά. Καταλάβεις. Αυτό είναι. Το έχουμε κουμπώσει τώρα σε PC και πάμε να το δοκιμάσει λίγο ο Αλέξης εδώ. Στο Dirt το 1. Πάντως αμέσως συνδέθηκε. Πώς τρέμει έτσι, ρε. Ωραία! Βάλαμε την κεραία, το βάλαμε σε ρύθμιση PC πίσω και αμέσως έγινε μόνο. Αμέσως, ναι, με τη μία. Τη συνδέθηκε. Ωραίο, 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 πολύ μ' αρέσει. Θες να το πάρεις. Φέρε για μένα λίγο. Φέρε, για να δω. Είναι το Revolution Unlimited Pro Controller της Nacon για το PS4 και για PC. Είναι ίσως το καλύτερο χειριστήριο για PS4. Το βρίσκεται με τιμή κοντά στα 165 με 170 ευρώ, Αλέξη, αυτή τη στιγμή. Αναμενόμενη τιμή για... Αναμενόμενη τιμή ακριβώς για ένα χειριστήριο, ας το πούμε custom. Πάμε, Μιχάλη, να το δούμε και σε PS4. Πας εσύ στο πάω PS4 εγώ, που τα γνωρίζεις, τα παιχνίδια εκεί όλα. Πας, το δοκιμάζεις. Και κλείνεις εκεί το βίντεο, με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες πώς σου φάνηκε. Να έχεις πρόσκληση. Και ενημερώνεις και τον κόσμο. Αφού τρώω τούμπες, εδώ συνέχεια δουλειά, τι γίνεται. Ενημερώνεις και τον κόσμο. Με ένα κλικ των δακτύλων τηλεμεταφέρεστε όλοι, άπαντες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα χειριστήρια που έχω πιάσει ποτέ στη ζωή μου. Έχει πολύ καλή δόνηση, ακρίβεια στον χειρισμό και πολύ καλή κατασκευή. Όποιος θέλει να πάρει το καλύτερο χειριστήριο του PS4, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, Δημήτρη. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και εμείς θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο.